αρχηγός που θα μεταφέρει στους συνδημότες μας τις απόψεις και τις προτάσεις μας για την αναγέννηση και την ανόρθωση του Δήμου μας. Απομένουν λιγότερες από 100, για την ακρίβεια μόλις 93 ημέρες για το κρίσιμο σταυροδρόμι της 18ης Μαΐου. Στις 18 Μαΐου τελειώνει ουσιαστικά και οριστικά η χειρότερη οκταετία στα χρονικά του Δήμου της Βέρειας, αλλά και στα χρονικά όλων των κοινοτήτων που ανήκουν στα νέα καλλικρατικά όρια. Η μόνη σοφή και συνετή απόφαση που εγγράφεται στο ενεργητικό της απερχόμενης Δημάρχου είναι η απόφαση της απόσυρσής της από το Δημοτικό Σύμβουλο. Έτσι, σε κάθε περίπτωση, η 18η Μαΐου σηματοδοτεί μια ευνοϊκή για το Δήμο μας εξέλιξη. Βάζει τους τίτλους τέλους στο ρημαδιό της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Όμως για το Δήμο, για τους συμπολίτες μας, για τη νέα γενιά, για το μέλλον του τόπου μας, δεν αρκεί απλώς η απαλλαγή από τους επαγγελματίες της αλλαγής. Στις 18 καλούμαστε να εκλέξουμε τη Δημοτική Αρχή της επόμενης, κρίσιμης και καθοριστικής πενταετίας. Και αυτή τη φορά δεν έχουμε περιθώρια ούτε για λάθη, ούτε για διαφορία, ούτε για επιπολαιότητες, ούτε για πειραματισμούς. Πρέπει να επιλέξουμε αξιοκρατικά, ψυχρά, αυστηρά με βάση την εμπειρία, τις γνώσεις, την αποδεδειγμένη ικανότητα, την διαπιστωμένη εντυμότητα του κάθε υποψήφιου. Να επιλέξουμε μακριά από κομματικές εξαρτήσεις, από συμπάθειες και δεσμεύσεις, από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις. Υπάρχουν μέχρι στιγμής τουλάχιστον πολλές εναλλακτικές επιλογές ή μάλλον πολλές προθέσεις ή επιθυμίες συμμετοχής σε αυτές τις εκλογές. Για μας είναι σεβαστές όλες οι προσπάθειες. Θεωρούμε πως όλοι φιλοδοξούν να προσφέρουν τις καλές τους υπηρεσίες, γι' αυτό και προσδοκούμε να διεξαχθεί ένας έντιμος, ανοιχτός και δημιουργικός διάλογος μεταξύ όλων των συνδυασμών. Και πρέπει να διεξαχθεί αυτός ο διάλογος τόσο πριν, όσο και κυρίως μετά τις εκλογές, όταν πλέον δεν θα αρκούν τα λόγια, αλλά θα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις και να αναλυφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Εμείς, ο συνδυασμός της αυτοδιοικητικής συνεργασίας, παρουσιαζόμαστε μπροστά στους συμπολίτες μας ακριβώς όπως είμαστε και όπως μας ξέρουν. Αδέσμευτοι, ανεξάρτητοι, χωρίς επικοινωνιακά φτιασιδώματα, χωρίς κομματικά πρικιά, χωρίς παρασκηνιακά πανοπρίκια, χωρίς χρήσματα και δαχτυλίδια, χωρίς επιχρήσματα και βραχιόλια, χωρίς υποστηλώματα και τηλεμόνες. Συγκροτήσαμε τον συνδυασμό μας με μοναδικό κίνητρο την αγάπη και το ενδιαφέρον μας για τον τόπο και τους συμπολίτες μας. Και επιλέξαμε να κάνουμε την πρώτη συλλογική παρουσία μας σήμερα, η μέρα είναι αφιερωμένη στους ερωτευμένους, ακριβώς για να υπογραμμίσουμε αυτή την αγνή και άδωρη και ανυστερόβουλη αγάπη μας για τον τόπο και το Δήμο και τους συμπολίτες μας. Με μοναδικά εφόδια μας την ειλικρίνεια, την εντυμότητα και την απέραντη διάθεση για προσφορά, καταρτίζουμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας και ζητούμε από τους συνδημότες μας στις 18 Μαΐου να μας τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους. Και τους δίνουμε μια υπόσχεση πως δεν πρόκειται ποτέ να μετανιώσουν για αυτήν τους την επιλογή. Γνωρίζουμε την τοπική αυτοδιοίκηση και έχουμε καταθέσει όχι απλώς δείγματα γραφής, αλλά τέλειο τη σειρά έργων, δράσεων, πρωτοβουλειών και επιτυχιών που αποτέλεσαν πραγματικά κοσμήματα και για το Δήμο και για την πόλη και για τις τοπικές κοινότητες μας. Γνωρίζουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση γενικά και ο Δήμος της Βέρειας ειδικότερα βρίσκονται αυτή την εποχή στα έσκατα όρια των αντοχών τους. Βιώνουμε μαζί με όλους τους συμπολίτες μας τις εφιαλτικές συνέπειες των μνημονίων και έχουμε αγανακτήσει όπως όλοι τους, τόσο για την αναγνησία και τον παραλογισμό των κεντρικών ηθινόντων, όσο και για τις υποκριτικές διαμαρτυρίες κάποιων δίθεν αυτοδιοικητικών ή φιλοαυτοδιοικητικών παραγόντων. Γνωρίζουμε πολύ καλά
πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να επιβληθούν άλλα βάρη στους δημότες, στους κατοίκους της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων, στους επαγγελματίες που τρομάζουν να βγάλουν το μεροκάματο, στους ανέργους που παλεύουν να ξεπολύσουν από τον τόπο, στους συνταξιούχους από τον πάτο, στους συνταξιούχους που φτωζόουν. Πιστεύουμε πως ο Δήμος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ούτε γρανάζι ενός κρατικού φοροπηκτικού μηχανισμού, ούτε εργαλείο προσωπικής ή παραταξιακής προβολής μέσα από επιδείξεις, παροχής πραγματικών ή προσχηματικών προνοιακών εξυπηρετήσεων. Ο Δήμος, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη συγκυρία, οφείλει να γίνει ο καταλήτης για την αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας, για την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, για την αξιοποίηση των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την ελάφρυνση των κατοίκων και των επαγγελματιών από τα πολλαπλά βάρη που τους γονατίζουν. Ο Δήμος οφείλει να γίνει ο καταλήτης της ανάπτυξης, όχι αναλαμβάνοντας ρόλους που δεν τους ταιριάζουν ή επαναλαμβάνοντας αποτυχημένα επιχειρήματα του παρελθόντος. Οφείλει απλώς να κάνει δύο βήματα. Το 2014 είναι το πρώτο έτος του νέου ΕΣΠΑ ή όπως λέγεται του ΣΕΣ, δηλαδή του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2014-2020. Αυτή την ημερολογιακή νομοτέλεια φαίνεται πως την αγνώρισε παντελώς η απερχόμενη Δημοτική Αρχή. Πρώτη προτεραιότητα της νέας Δημοτικής Αρχής πρέπει να είναι και θα είναι η άντληση πόρων από τις ευρωπαϊκές πηγές και ταυτόχρονα το νοικοκύρημα του Δήμου, γιατί το ψεχαρβάλωμα έχει ξεπεράσει κάθε φαντασία. Είναι όρος επιβίωσης να γίνουν και μάλιστα επιγόντως αυτά τα δύο ταυτόχρονα βήματα. Ένα προς τα μέσα για το συνολικό νοικοκύρεμα και ένα προς τα έξω για την στοχευμένη αναζήτηση και εξασφάλιση πόρων. Πόρων που θα δημιουργηθούν και θα αντληθούν με την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε γωνιάς των 800.000 στρεμμάτων που καλύπτει ο καλλικρατικός Δήμος μας, αλλά και με την μεθοδική καλλιέργεια και ανάδειξη κάθε πτυχής της δημοτικής δραστηριότητας. Πόρων ακόμη που θα εξοικονομηθούν με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις δημοτικές λειτουργίες, όπως οι ήπιες μορφές ενέργειας. Ένας Δήμος που θα ζει και θα αναπνέει με πρώτο μέλημα τον σεβασμό στο χρήμα και τον κόπο του Δημότη, όπως και από την πρώτη στιγμή της δημοτικής μας παρουσίας στον ίδιο. Ένας Δήμος που θα είναι διαρκώς ανοιχτός στην κοινωνία. Ένας Δήμος που θα υποστηρίζει άμεσα και αποτελεσματικά κάθε τοπική πρωτοβουλία, δίχως να προσπαθεί να την υποκαταστήσει ή να την βοδηγετήσει. Ένας Δήμος που θα ακούει, θα υπολογίζει, θα εκτιμάει, θα σέβεται, αλλά και μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες θα υιοθετεί την άποψη, την πρόταση, την ανάγκη του κάθε δημότη, της κάθε ομάδας πολιτών, της κάθε γειτονιάς, του κάθε συλλογικού φορέα. Ένας Δήμος στον οποίο όλα τα συλλογικά όργανα, τοπικά συμβούλια και επιτροπές θα έχουν καθοριστική συμβολή στην διαμόρφωση και εφαρμογή της καθημερινής του δράσης. Ένας Δήμος πρωταγωνιστής της κοινωνικής αλληλεγγύης, όπου θα προέχει ο σεβασμός της προσωπικότητας και η αξιοπρέπεια του κάθε πολίτη. Ένας Δήμος πρωτεργάτης και της τοπικής ανάπτυξης, όπου θα προέχει η διάθεση για δημιουργία του κάθε πολίτη. Ένας τέτοιος Δήμος θέλουμε και αγωνιζόμαστε να αρχίσει να λειτουργεί από την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι θα δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα, ώστε να ανθίσει ξανά αυτός ο τόπος και θα αρχίσουν να κλείνουν οι μεγάλες ανοιχτές πληγές που αφήνει πίσω της η ικτρή οκταετία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής. Δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσουμε τώρα αυτές τις πληγές, τις οποίες όμως θα κληρονομήσει η νέα Δημοτική Αρχή και τις οποίες υποχρεωτικά θα πρέπει να διευθετήσει και προοπτικά να υπουλώσει. Χρειάζεται όμως να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας πως όλες αυτές οι πληγές θα κλείσουν και θα πάψουν να ταλαιπωρούν το Δήμο. Όπως επίσης θα πάψει και ο ίδιος ο Δήμος να ταλαιπωρεί τους δημότες, που επιτέλους θα δουν και θα ζουν σε καθαρούς δρόμους, καθαρά πεζοδρόμια, καθαρές πλατείες, καθαρές παιδικές αρές,
καθαρούς κοινόχρηστους χώρους και πάνω απ' όλα καθαρές λύσεις και καθαρές σχέσεις σε μια καθαρή πόλη που ο Δήμος της θα λειτουργεί με κρυστάλλινη διαφάνεια και με απόλυτη προσήλωση στην νομιμότητα. Και η Δημοτική του Αρχή, η Δημοτική Αρχή της Αυτοδιοικητικής Συνεργασίας θα τιμά καθημερινά στην πράξη την εμπιστοσύνη των Δημοτών. Η Αυτοδιοικητική Συνεργασία αποτελεί αυτό ακριβώς που υποδηλώνει το όνομά της. Ένα συνδυασμό βασισμένο στην ισότιμη συνεργασία και στο κοινό αυτοδιοικητικό όραμά μας. Είναι ένας συνδυασμός που καθημερινά πυκνώνει τις γραμμές του και που ήδη προετοιμάζεται μεθοδικά όχι μόνο για τις 18 Μαΐου αλλά και για την 1η Σεπτεμβρίου και τις επόμενες κρίσιμες μάχες. Τον πρώτο πυρήνα της αυτοδιοικητικής συνεργασίας θα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω αμέσως τώρα, αφού εκφράσω και από τη θέση αυτή τις θερμές μου προσωπικές ευχαριστίες προς όλα αυτά τα εκλεκτά στελέχη που μέσα από την συνεργασία και τη συμμετοχή στον κοινό αγώνα δίνουν προοπτική ελπίδας και δημιουργίας για τον τόπο μας.